Αγαπητοί συναγωνιστές και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μου είναι ασφαλώς πολύ μεγάλη τιμή η επιλογή μου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ως υποψήφιος στο ευρωψηφοδέλτιό του, το οποίο, όπως και όλα τα ψηφοδέλτιά του, όλων των επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων, είναι ψηφοδέλτια πάλης διεκδίκησης ελπίδας και αγώνα, με προοπτική για πραγματική ανατροπή των όσων καθημερινά ζούμε και βιώνουμε. Από τη θέση ακριβώς αυτή, απευθύνω σήμερα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Αγαπητοί μου συναγωνιστές και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε βέβαια εδώ για να κηρύξουμε κάποιο ευαγγέλιο μιας δήθεν δημοκρατίας με λόγιες εκφράσεις αόριστων λόγων, ούτε να αναγγείλουμε παροχολογίες με λαϊκίστικες εκφράσεις και ψεύτικες. Είμαστε εδώ, όπως και οπουδήποτε αλλού βρισκόμαστε, ώστε από κοινού με σας να συντάσσουμε κάθε φορά το αλφαβητάρι της πάλης και του αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Ζωή που έχει γίνει φτηνό εμπόρευμα στα χέρια μιας χούφτας ανθρώπων του πλανήτη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητοί συναγωνιστές και φίλοι, δεν βελτιώνεται προς όφελος των λαών. Δεν γίνεται φιλολαϊκή, δεν εκδημοκρατίζεται. Ειδικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ' επίφαση της προσπάθειας πάταξης της εγκληματικής τρομοκρατίας, καταδιώκεται η ριζοσπαστικοποίηση των λαϊκών κινημάτων και δυστυχώς εξισώνεται ο ναζισμός με τον κομμουνισμό. Υπάρχει ειδικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 του 2007 για αυτό το θέμα. Ενώ αλήθεια είναι ότι η έξαρση της εγκληματικότητας στην Ευρώπη προήλθε από την ασίδωτη δράση και κίνηση των μεγάλων κεφαλαίων εξαιτίας ιδίως της κατάργησης των οικονομικών συνόρων κατά τα τελευταία χρόνια και οπωσδήποτε όχι από λαϊκές διεκδικήσεις. Εν όψει αυτών, μέσα στην Ευρώπη δεν μπορούν ασφαλώς να αποκλειστούν πάσης φύσεως αντιδημοκρατικές εκτροπές, αν στο μέλλον κινδυνεύσει το υπάρχον σύστημα διακυβέρνησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά αν κινδυνεύσει η κατανομή του πλούτου όπως είναι. Στο εσωτερικό της χώρας μας τώρα φαίνεται πως η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας είναι επίπλαστη και κατ' επίφαση μόνο υπάρχει. Γιατί πώς είναι δυνατόν να υφίσταται κατ' ουσία η λαϊκή κυριαρχία όταν μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας και επομένως αδυνατεί αντικειμενικά να συμβάλλει σε οτιδήποτε πέρα από την ημερήσια επιβίωση, πράγμα που του προκαλεί κατάθλιψη και πλήρη απομονωτισμό. Γι' αυτό ακριβώς είναι αντικειμενικά απαραίτητο η φωνή και η επιρροή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και αυτό μπορεί να επιτευχθεί εκτός των άλλων και με την ενίσχυσή του στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου. Για να μπει σιγά σιγά σε σίγουρο δρόμο η πάλη και η αγωνιστικότητα για τη διεκδίκηση και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και της πραγματικής για όλους μας δημοκρατίας. Έτσι ώστε, αγαπητοί μου φίλοι και συναγωνιστές, προσοχή μεγάλη, να μην φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε δειλοί μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, προσμένοντας ίσως κάποιο θάμα. Δεν υπάρχουν θαύματα. Υπάρχει πάλι και αγωνιστικότητα. Γιατί αν φτάσουμε σε αυτό το έσχατο σημείο, τότε δυστυχώς θα μας πρέπει, εκτός από αυτά του μεγάλου μας ποιητή, του Κώστα Βάρναλη, θα μας πρέπει και το επιτύμβιο επίγραμμα του άλλου μεγάλου μας ποιητή, του Τάσου Λιβαδίτη, ότι εδώ κοίταται κάποιος που ο φόβος του τι θα πούν οι άλλοι και η ματαιοδοξία του να αρέσει, του αφαίρεσαν ό,τι είχε δικό του, έτσι που σχεδόν εδώ δεν κοίταται κανείς. Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, πρέπει να έχουμε συνέχεια στο νου μας ότι η πάλη και η αγωνιστικότητα είναι τα σημαντικά εκείνα εργαλεία τα οποία θα μας πάνε μπροστά. για να φτάσουμε κάποτε να έχουμε μπροστά μας μάλλον το όραμα του επιστημονικού σοσιαλισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με ακούσατε με προσοχή.